Το άλλο που προκαλεί σεισμό και στην Ελλάδα, παραδόξως χθες, μάλλον γιατί για την ώρα φορά άλλους, έπαιξε, όμως στην Ευρώπη έχει προκαλέσει σεισμό, είναι οι αποκαλύψεις κοινοπραξίας δημοσιογράφων μεγάλων μέσων, τα οποία είδαν ως πρώτο κανάλι δημοσίευσης τη βρετανική Guardian, αλλά είναι μέσα El País, είναι η Mond, είναι το Spiegel, είναι το βελγικό Le Soir, η βελγική Le Soir, είναι με την Ισραηλινή εταιρεία, κορφή του Παγόβουνου όπως φαίνεται, Team Jorge, και τον τρόπο δράσης της σε 30 χώρες όλο τον κόσμο μέχρι στιγμής, στη χειραγώγηση εκλογικών αναμετρήσεων, επηρεασμού της κοινής γνώμης, από δεκάδες fake προφίλ, fake ειδήσεις, fake δημοσκοπήσεις, μέχρι και την επιρροή εκλογικών αποτελεσμάτων σε χώρες της Αφρικής. Ακόμη και προσέγγισης με fake υλικό μεγαλοδημοσιογράφων μεγάλων οργανισμών, ήδη χθες σε ένα από τα μεγαλύτερα γαλλικά τηλεοπτικά, ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, έχουμε την απόλυση ενός για τη διακίνηση fake ειδήσεων. Το ωραίο είναι ότι αφού τον παγίδευσαν τον αρχηγό της ιστορίας, πρώην αξιωματικό του Ισραηλινού στρατού, οι δημοσιογράφοι παίζοντας το πελάτες για λογαριασμό αφρικανικής χώρας, μεταξύ άλλων είπε ότι είχε ένα κλιμάκιο σε χώρες του κόλπου, στα Εμιράτα, και ένα κλιμάκιο στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα ποικιλοτρόπως από την εποχή των υποκλοπών και παρακολουθήσεων με τα Ισραηλινής εμπνεύσεως λογισμικά είναι στο επίκεντρο αυτής της τεχνογνωσίας. Το λέω σικ. Θέλω σήμερα να ακούσουμε έναν εξαιρετικό κύριο στο πώς προσεγγίζει τα ζητήματα αυτά. Πανεπιστημιακό δάσκαλο, καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Πλιό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Πλιέ, θα σας κάνω μία απλοϊκή, μπορεί να σας φανεί και, πώς να το πω, πολύ πεζή ερώτηση. Ωστόσο, το ότι η δημοκρατία έχει ζητήματα ποιότητας, βάθους, θεσμών, πολλές φορές να ακροβατούμε, είναι ένα κεφάλαιο. Αλλά σήμερα, εδώ με αυτά που αποκαλύπτονται, μιλάμε για πλήρη αλλίωση ακόμη και των κατά όνομα κανόνων του δημοκρατικού παιχνιδιού. Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό πραγματικά είναι μια πραγματική βόμβα, η δεύτερη σημαντική βόμβα μετά το σκάνδαλο Cambridge Analytica, χάρη στο οποίο, ή μάλλον χάρη στις πληροφορίες που διέρευσαν με αυτό το σκάνδαλο προς την πλευρά του Τραμπ, κέρδισε από ό,τι φαίνεται τις εκλογές. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση λοιπόν επηρεασμού της κοινής γνώμης, σκόπιμου επηρεασμού ο οποίος βασίζεται λοιπόν σε ψεύτικες, ψευσεδείς πληροφορίες, ανυπόστατες πληροφορίες ή στημένες πληροφορίες. Και εικάζω βεβαίως ότι δεν είναι παρά μόνο η κορυφή του Παγόβουνου. Εικάζω δηλαδή ότι το πραγματικό φαινόμενο, δηλαδή η χρησιμοποίηση τέτοιων μεθόδων στην καθημερινή λειτουργία της κοινωνικής και πολιτικής και της οικονομικής ζωής, στη Δύση τουλάχιστον, είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό το φαινόμενο. Και αν βάλουμε κοντά δίπλα και το φαινόμενο των παρακολουθήσεων, έτσι. Διότι ξέρετε ότι πολλοί εικάζουν πως τις παρακολουθήσεις τις έκανε τρίτος παράγων για δικό του λογαριασμό και όχι ενδεχομένως η ίδια η κυβέρνηση, αν και μπορεί να ήξερε κάτι τέτοιο, έτσι. Αλλά ας επικεντρωθούμε σε αυτό. Εγώ θεωρώ πρώτον λοιπόν ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεύτερον, οι υπηρεσίες στις οποίες εντός εισαγωγικών προσφέρουν αυτού του ίδιου οι εταιρείες γίνεται καθαρά για εμπορικούς λόγους, για να βγάλουν δηλαδή χρήματα. Άρα τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε λοιπόν εταιρείες οι οποίες για να βγάλουν χειρισμένα, για να κερδοσκοπήσουν, στην πραγματικότητα τραυματίζουν και πιθανόν θανάσιμα τους κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ένας από αυτούς τους κανόνες είναι ότι οι πολίτες, έτσι λέει η φιλελεύθερη θεωρία τουλάχιστον, προκειμένου να ψηφίσουν, έτσι πρέπει να αντλήσουν μία συστηματική και λεπτομερή πληροφόρηση για τα δρόμενα στην πολιτική ζωή και να σταθμίσουν την ψήφο τους με κριτήριο τα συμφέροντά τους και με γνώμονα λοιπόν τις πληροφορίες που παίρνουν. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε λοιπόν την αλλίωση των πληροφοριών για τον πραγματικό κόσμο βάσει των οποίων οι άνθρωποι ψηφίζουν, κάνουν εκλογικές επιλογές. Άρα λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μια σοβαρή αλλίωση του δημοκρατικού κανόνα. Το πώς τεχνικά γίνεται βεβαίως αν διαβάσετε τη συνέντευξη του υπευθύνου της εταιρείας αυτή,
αυτή τη στιγμή Γιώργη, λέει αναλυτικά πώς γινόταν τεχνικά αυτή η επιρροή της κοινής γνώμης σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να είναι και η Ελλάδα, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που διέρευσαν. Προσέξτε όμως ποιο είναι τώρα από εδώ και πέρα οι συνέπειες. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνεται καταφανές ότι πλέον οι δημοκρατικοί κανόνες δεν λειτουργούν, ότι έχουν διαβρωθεί, ότι έχουν διαραγεί, ότι έχουν τραυματιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά δεν λειτουργεί λοιπόν το δημοκρατικό πολίτευμα, αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν ενισχύει τις φωνές εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και αυτές είναι δύο. Είτε είναι αυτές οι οποίες ζητούν πιο αυταρχικού τύπου διακυβέρνηση, έτσι, με ισχυρές προσωπικότητες που παραβιάζουν τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα αυτονόητα λοιπόν δικαιώματα των πολιτών, ή από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολιτικοί που το εκμεταλλεύονται αυτό. Mm-hmm. Αν παρατηρήσετε, σε όλη την Ευρώπη έχουμε μια ακροδεξιοποίηση του συντηρητικού χώρου. Δηλαδή έχουμε μια όλο και μεγαλύτερη προσέγγιση της ακροδεξιάς από την πάλι ποτέ κεντροδεξιά. Αυτό λοιπόν είναι γνώρισμα του ότι αυτή τουλάχιστον η πολιτική παράταξη αναζητεί να εφαρμόσει πιο αυταρχικές, λιγότερο δηλαδή δημοκρατικές μεθόδους στο ένα στον άλλο βαθμό ή με τον ένα τον άλλο τρόπο. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτός ο τραυματισμός του δημοκρατικού πολιτεύματος ενισχύει και τις φωνές από τα κάτω που απορρίπτουν τη δημοκρατία, τα φασιστικά δηλαδή κινήματα. Το ότι μπήκε η Χρυσή Αυγή στη φυλακή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε πει πάρα πολύ, δεν σημαίνει ότι ο χρυσαυγητισμός ιτήθηκε. Και η απόδειξη είναι λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη χώρα, που προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και να είστε βέβαιοι ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα σηκώσει κεφάλι, διότι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται λοιπόν τις κοινωνικές ανισότητες, τον τραυματισμό του δημοκρατικού πολιτεύματος και τέτοια πράγματα. Αυτές είναι οι συνέπειες. Επομένως λοιπόν βλέπετε ότι ο καπιταλισμός στην πραγματικότητα δεν είναι ένα σύστημα που πλέον στηρίζει τη δημοκρατία, αλλά ένα πολίτευμα το οποίο πλέον, ένα οικονομικό σύστημα το οποίο ρέπει όλο και πιο πολύ προς αυταρχικές ή και δικτατορικές μεθόδους διακυβέρνησης. Θέλω κύριε καθηγητά να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή η χώρα και θεσμικά είναι τραυματισμένη από μια ιστορία, καλά το είπατε, παρακολουθήσεων υποκλοπών. Με το ένα ή τον άλλο τρόπο είναι τραυματισμένοι. Και επειδή σε αυτή την ιστορία ένας από τους πρωταγωνιστές είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εδώ δεν αναδεικνύεται ένα πρώτο ζήτημα. Η ΕΕΠ δεν θα έπρεπε, είναι και λόγοι εθνικής ασφάλειας το να μπορείς να επηρεάσεις, να κατευθύνεις για λογαριασμό του οποιοδήποτε το παραγγείλει τη διάθεση ενός εκλογικού σώματος ή τα fake news για σας, για μένα, για τον άλλον, που θα αλλάξουν και τη φορά των πραγμάτων. Δεν θα έπρεπε ως αρμόδια υπηρεσία αυτά να πατάσει? Και εδώ δεν είναι λίγο περίεργη όσμωση? Πάλι Ισραηλινή και εδώ. Και με το Predator πάλι Ισραηλινή. Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι Ισραηλινοί είναι αρκετά προηγμένοι στην τεχνολογία, σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας και στην αγροτική οικονομία και στις τηλεπικοινωνίες και σε άλλα πράγματα. Όπως επίσης βεβαίως οι Ισραηλοί είναι πολύ ανεπτυγμένοι και στη δημόσια διπλωματία, έτσι. Mm-hmm. Ένας από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς και τέλος πάντων δρόντες στην περιοχή της δημόσιας διπλωματίας είναι ο Ισραηλινός, ο οποίος ήταν στις ΗΠΑ και μετακινήθηκε βεβαίως στην Αμερική και έγινε σύμβουλος της Ισραηλινής κυβέρνησης. Έχει επισκεφθεί και την Ελλάδα, έχει δώσει διαλέξεις κτλ. Μην τα λέμε τώρα αυτά, δεν έχει σημασία. Όπως και να έχει. Κοιτάξτε να δείτε. Το σκάνδαλο στην περίπτωση των παρακολουθήσεων, το οποίο βεβαίως, αν δείτε την δημοσιότητα πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι και διεθνές πρόβλημα. Και αυτό δείχνει πάρα πολύ, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αυτό θέλω να πω, έτσι. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Το ζήτημα είναι, δεν είναι μόνο ότι γίνονται οι παρακολουθήσεις, δεν υπάρχουν αντιδράσεις για αυτές. Ενώ σοβαρές αντιδράσεις. Δηλαδή θεσμικές τομές οι οποίες θα ζητήσουν ευθύνες και θα αποκαταστήσουν τα πράγματα. Αυτό είναι το περίεργο. Και αυτό, όπως και το γεγονός ότι γίνεται και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, δείχνει, κατ' εμέ τουλάχιστον, ότι ο παράγων ο οποίος κάνει αυτές τις παρακολουθήσεις για να επωφεληθεί, φοβάμαι πως δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση, ούτε μόνο η ΕΕΠ, ή τέλος πάντων, αν μπορεί να μείνει και κατευθείαν και καθόλου ενδεχομένως η ΕΕΠ. Αλλά μιας και είπατε για την ΕΕΠ, ας μην ξεχνάμε ότι η ΕΕΠ είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος τέλος πάντων είναι παραπλήσιος της αστυνομίας, συνολικά ενός θεσμού δηλαδή, ο οποίος μόνο κατ' όνομα έχει πολιτική ηγεσία, αλλά από μέσα λειτουργεί με μια πολύ μεγάλη αυτονομία, με παράδοσεις που έρχονται ακόμα από την εποχή της δικτατορίας. Και βεβαίως η ΕΕΠ δεν είναι μία. Κατά καιρούς έχω βγει διάφορες παραγγελίες όπου η μία φατρία επηρεάζει την άλλη. Και αν θυμάμαι καλά,
η ΕΕΠ κάπως είχε εμπλακεί κάποτε και με το όνομα του Κουφοντίνα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό είναι ένας χώρος ο οποίος σαφώς χρειάζεται μια πλήρη αναδιάρθρωση, κατά την ταπεινή μου άποψη, όπως και θεωρώ ότι και συνολικά η αστυνομία θέλει μια αναδιάρθρωση, έτσι. Η οποία η προηγούμενη μεγάλη αναδιάρθρωση ήταν το 1975, όταν ο Καραμαλής στρατικοποίησε ο ίδιος την αστυνομία γιατί φοβόταν τα κοινωνικά κινήματα και τέτοια πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εγώ δεν βλέπω τέτοιου είδους προτάσεις πολιτικές, εννοώ για τομές, για ρήξεις. Και δεν είναι μόνο η αστυνομία που θέλει βεβαίως ριζική αναδιάρθρωση, είναι και άλλοι τομείς του δημόσιου βίου που δεν του παρόντος να το συζητήσουμε, κατά την άποψή μου. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή εδώ φαίνεται. Άρα χρειάζεται μια άλλη μεταπολίτευση, δηλαδή. Σωστά, έχετε δίκιο. Επειδή στο χρόνο που απομένει, θέλω να σας ρωτήσω και μένω πάντα στο τι αφορά και την πατρίδα μας. Δεν είμαστε βεβαίως ένα ξέχωρο κομμάτι από το γίγνεσθε. Όμως. Όχι, είναι η οικόπεδο γωνία η Ελλάδα. Μα τι λέτε. Τη δεκαετία του 80, εδώ αλλώνει ζαρπράκτορε από όλε τι χώρε, και από τη Δύση και από την Ανατολή. Και δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, όλο αυτό το κλίμα, και επειδή είμαστε σε περίοδο που οδηγούμαστε σε εκλογές, δεν δημιουργεί ερωτηματικά, δεν θα έπρεπε θεσμικά να έχει διευκρινιστεί, αποσαφινιστεί, διότι τώρα έρχεται και ένας άλλος παράγοντας και είναι το πεδίο το οποίο υπηρετείται και ως καθηγητής, ως ακαδημαϊκός. Δηλαδή σκέφτεστε στρατιές από αυτά, το λέει και περηφανώς, φτιάχνουν ένα άρθρο σε ένα μικρό μέσο, στο οποίο έχω fake καθηγητές να υπογράφουν υπέρ του κυρίου Πλοίου. Έχω μετά... και κάτω bots τα οποία μας... το αναπαράγουν. Το αναπαράγουν, το αναπαράγουν, το αναπαράγουν. Και ο κύριος Πλοίος μπορεί να είναι. Ναι, μπορεί να είναι ένα αδιανό πουκάμισο, όμως γίνεται. Χρησιμοποιώ εσάς για να μην έχω παρεξηγήσεις, έτσι. Λοιπόν, ο οποίος γίνεται το άπαν. Όλα αυτά δεν δημιουργούν κάποια ερωτηματικά. Και να σας πω και το χειρότερο. Εδώ ομολογεί ότι έχει παρέμβει σε δημοσκοπήσεις η εταιρεία και σε αποτελέσματα σε αφρικανική χώρα. Ναι, γιατί σας κάνει εντύπωση? Μα δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά φαντάζεστε να συμβαίνει αυτό σε όλες τις χώρες? Μα εγώ έχω μιλήσει με δημοσκόπους στο παρελθόν, οι οποίοι μου είπαν ότι αναλογίες, όχι με αυτές τις αναλογίες, ότι τέλος πάντων κάποιες τέτοιου παρεμβάσεις ή παρεμβάσεις γίνονταν. Τι να πω. Λοιπόν, δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό που αναδεικνύεται είναι λοιπόν ότι ο δημοκρατικός κανόνας της εκπροσώπησης βάσει λοιπόν της πληροφόρησης δεν λειτουργεί. Και αυτό είναι το ένα συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε. Το δεύτερο συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στον πυρήνα αυτού του τραυματισμού της δημοκρατίας και της χειραγώγησης είναι τα fake news, όπως λέμε, παραποιημένες ειδήσεις, τις οποίες εγώ αποκαλώ και οι μηχανισμοί παραγωγής και διάδοσής τους. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και το τρίτο είναι ότι αυτή ακριβώς η πρακτική ενισχύει την ακροδεξιά και από τα κάτω, ως κοινωνικό δηλαδή κίνημα, αλλά και από τα πάνω δηλαδή με την εμφάνιση ή επανεμφάνιση ακροδεξιών και φασιστών πολιτικών ηγετών που διεκδικούν λοιπόν να βάλουν στο γύψο τη δημοκρατία με ίσως πιο καλυμμένο τρόπο από το στο παρελθόν. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει στον κύριο Πλοίο. Επειδή όλοι λένε για τους κανόνες ενός νέου τρόπου ψηφοφοριών και εκλογών, ηλεκτρονικών, μεταδημοκρατίας κτλ. Έτσι θα πάμε, λέει. Αυτό δεν αλλάζει το ότι κάποιος θα ψηφίσει επηρεασμένος από αυτές τις πράξεις. Αλλοιωμένος. Αφήστε όμως που ενδεχομένως μπορεί να γίνουν και αλλιώς, όπως είπατε. Δηλαδή μπορεί το hacking, γιατί η εταιρεία αυτή το Team Γιώργε, Χόρχε ή Γιώργε, προσέξτε πως το διαβάζουμε, μπορεί να διαβαστεί και ως Χόρχε αλλά και ως Γιώργε. Υποθέτω θυμάστε ποιος ήταν ο Γιώργε, ο σοβιετικός κατάσκοπος στην Ιαπωνία που έμαθε από την ερωμένη σύζυγό τη γυναίκα του στρατηγού ακολούθου της Γερμανίας στις πληροφορίες. Τέλος πάντων, μην μπούμε τώρα σε αυτή την σημειολογία του ονόματος αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι λένε ότι κάνουν hacking. Το ίδιο ο επικεφαλής της εταιρείας είπε ότι χρησιμοποιούν και hacking. Θεωρητικά λοιπόν δεν θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να αποκλειστεί τίποτε. Άρα λοιπόν, ακόμα όμως και αν δεν υπάρχει hacking, λέω, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος που θα ψηφίσει ηλεκτρονικά δεν επηρεάζεται. Επηρεάζεται πολύ περισσότερο. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος ζει στον κυβερνοχώρο είναι μόνος του. Έχει πολύ μικρά ή καθόλου φίλτρα που να τον προστατεύουν από την επιρροή τέτοιων επιτιδευμένων πληροφοριών. Και άρα είναι πολύ εύκολα χειραγωγήσιμος. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο καφενείο, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο σαλόνι του σπιτιού του και συζητάει με την οικογένεια ή άλλους φίλους πληροφορίες, έχει περισσότερα φίλτρα
με τα οποία φιλτράρει τις πληροφορίες και τις ειδήσεις που παίρνει και αν είναι πιο προστατευμένος. Ο άνθρωπος είναι στον κυβερνοχώρο, είναι μοναχός του, είναι δηλαδή βορρά στα νύχια όλων αυτών που χειραγωγούν τις πληροφορίες με τα δικά τους ιδιωτελείς συμφέροντα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μπλιέ. Άρα σε αυτό το περιβάλλον, τι θα έπρεπε να προσέξει ο πολίτης, ιδίως σε σχέση, προσέξτε τι με ρωτάνε εδώ, με τα ΜΜΕ. Αφήστε, λέει, στους ιστοτόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Τα ΜΜΕ. Κοιτάξτε να δείτε. Κανείς πολίτης από μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλη αυτή την τεράστια οργανωμένη δύναμη, η οποία είναι οικονομική, είναι πολιτική, είναι τεχνολογική και οδηγική. Μην γελιόμαστε, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσμα του δημοκρατικού κανόνα, της παραβίασης του δημοκρατικού κανόνα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι περισσότερο αυτό που λέγεται κοινωνικά κινήματα. Μόνο τα κοινωνικά κινήματα, μόνο η συλλογική δράση μπορεί να περιορίσει ή να ακυρώσει τέτοιου είδους πρακτικές. Μάλιστα. Και αν θέλετε, απαντήστε και στο φίλο το Βασίλη που λέει: υπάρχουν κανόνες για τον έλεγχο των δημοσκοπήσεων σήμερα και εκτός της, ακούστε τι με ρωτάει εδώ, ναι, τη Singular Logic για τις εκλογές. Υπάρχει άλλη εταιρεία? Ποιος μας λέει ότι είναι διάσημη? Για το δεύτερο δεν μπορώ, μπορώ να σου πω όμως για το πρώτο. Διότι παλιά είχα εργαστεί, τέλος πάντων, είχα συνεργαστεί με το Υπουργείο όταν προετοίμαζε ένα κείμενο το οποίο μετά από ό,τι φαίνεται έγινε κανόνας, έγινε νόμος, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας έλεγχος του δημοσκοπήσεως, ο οποίος τι διενεργεί, και βεβαίως από μια σκοπιά αυτό είναι καλό. Μπορεί να γίνει όμως έλεγχος των δημοσκοπήσεων, υπάρχει μια εταιρεία που διενεργεί αυτόν τον έλεγχο, την οποία κάποιος πρέπει να πληρώσει για να ξεκινήσει να κάνει τη διερεύνηση, εκ των υστέρων, αφού έχει δηλαδή συντελεστεί η δημοσκόπηση. Έτσι. Έχω πει πάρα πολλές φορές, ακριβώς λόγω της εμπλοκής μου σε αυτήν την υπόθεση στο παρελθόν, ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα, λοιπόν, η αλλίωση, αν θέλετε, γίνεται στο δείγμα. Εκεί είναι τα περισσότερα προβλήματα. Στο δείγμα που χρησιμοποιούν, λοιπόν, οι εταιρείες για να κάνουν τη δημοσκόπηση. Αυτό όμως δεν μπορεί να αλλάξει αν οι εταιρείες δεν μεγαλώσουν, δεν γίνουν πιο μεγάλες, ώστε να κάνουν έρευνες σε μεγαλύτερα δείγματα για να έχουν μικρό ποσοστό ασφάλματος, άρα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Και βεβαίως σε μια τέτοια περίπτωση είναι και πιο δύσκολη η χειραγώγηση. Επομένως η πολιτεία θα έπρεπε, λοιπόν, να μεριμνήσει γι' αυτό, αλλά δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε μια τέτοια προβληματική. Απλώς θίγω λίγο το. Σωστά, το πλαίσιο. Κλείνω, λοιπόν, με ένα εξαιρετικό ερώτημα του φίλου μου του Γιάννη. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Μια ερώτηση για τον κύριο Πλιόλη. Με συγχωρείς, Γιώργο, είναι άσχετο θεωρητικά, αλλά το είχα απορία. Ρωτήθηκε ο κύριος καθηγητής, που από ό,τι διαβάζω το βιογραφικό, είναι από τους καθήλυνα αρμόδιους. Από τον οποιοδήποτε συνάδελφό σου στα κεντρικά μέσα ενημέρωση, κλήθηκε, ρε παιδί μου, να δώσει στοιχεία και τα φώτα του. Γιατί εμείς ως χώρα έχουμε τη θέση 108 στον τομέα της ενημέρωσης? Το γιατί έχουμε 108 είναι γιατί έχουμε την παραβίαση της ελευθερίας του τύπου. Η ελευθερία του τύπου συνήθως έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι να μπορείς να δημοσιεύσεις κάτι και το άλλο είναι να μπορείς να λάβεις μια πληροφορία. Ωραία. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε σοβαρές παραβιάσεις, οι οποίες γίνονται με πάρα πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, έχουμε συλλήψεις και κακοποιήσεις δημοσιογράφων. Κακώς κατηγορούμε, συλλήβουν όλους τους δημοσιογράφους μαζί. Αγνοούμε τη σκληρή δουλειά που κάνουν λίγοι δημοσιογράφοι στην ερευνητική με λίγα μέσα και οι οποίοι συχνά διώκονται. Έτσι, πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Αγνοούμε ότι πολλοί δικάζονται αδίκως ή και καταδικάζονται. Ή τρώνε σλαπ αγωγές. Αγνοούμε επίσης πολλές φορές ότι το να υπάρχουν μέσα επικοινωνίας που κάνουν κριτική στην κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθερα. Τι λέει η κυβέρνηση? Αυτό το είπα και στην Πράγα στη συνάντηση, σε μια διεθνή συνάντηση. Τι λέει η κυβέρνηση? Μα δεν υπάρχει παραβίαση ελευθερίας του τύπου, διότι υπάρχουν μέσα που μας κάνουν κριτική. Το ότι υπάρχουν μέσα που κάνουν κριτική δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθερα όταν οι δημοσιογράφοι διώκονται με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, υπάρχουν μέσα επικοινωνίας που είναι κυρίως στον χώρο της αριστεράς, στους δημοσιογράφους των οποίων ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, ο σημερινός, οι άλλοι δεν δίνουν το λόγο να κάνουν ερωτήσεις και δίνουν σε κάτι άσχετο, ας πούμε, να το ρωτήσουν αν έχει καψούρα ή όχι, για παράδειγμα, έτσι. Που είναι εκτός κάθε λογική, είναι εκτός ημέρησης διάταξης που λένε, για παράδειγμα. Ωραία. Υπήρξε επίσης άνισο κατανομή των πόρων που δόθηκαν στην περίοδο της καραντίνας στα διάφορα μέσα, που από ό,τι φαίνεται το κριτήριο ήταν η απόσταση από την κυβέρνηση. Όσο πιο κοντά ήταν κάποιο μέσο, τόσο μεγαλύτερη χρηματοδότηση πήρε. Θυμάστε ότι και ο κ. Μανέκης είχε καταθέσει εξαιτίας αυτού του θορύβου που είχε, κατά είχε επιστρέψει την επιχορήγηση που είχε δοθεί. Αγνοούμε επίσης την παραβίαση των κανόνων της πολυφωνίας. Έτσι, πρόσφατα το ΕΣΥΡΟ έδωσε στη δημοσιότητα, το οποίο είμαι μέλος.
τότε είχαμε και μια άλλη συζήτηση, που θα πούμε ξεχωριστά. Έδωσε μια αναπίνακα που φαίνεται λοιπόν η ανισοκατανομή του χρόνου στα πολιτικά κόμματα. Και προσέξτε, είναι ανισοκατανομή του χρόνου στα κόμματα της Βουλής. Για τα υπόλοιπα κόμματα που είναι εκτός Βουλής, να μην συζητήσουμε καθόλου. Δεν γίνεται λόγος, έτσι. Και το ίδιο συμβαίνει και στην προεκλογική περίοδο. Προσφάτως δημοσιεύτηκε ένα είναι υποψήφιο τέλος πάντων ένα σύνολο κανόνων διοντολογίας που πάρα πολλά άρθρα του είναι προβληματικά. Όχι όλα, πάρα πολλά για παράδειγμα. Έχει ψηφιστεί νόμος βασισμένος σε μία απόφαση, τέλος πάντων, μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1808, ότι πλέον υπάρχει παρέμβαση και στο διαδίκτυο. Σας λέω εδώ πέρα ότι σε μια χώρα της Ευρώπης, που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ήταν, μηνύθηκε και δικάστηκε και καταδικάστηκε κάποια χρήστρια του διαδικτύου, η οποία δημοσίευσε πληροφορίες, οι οποίες εξ αντικειμένου ήταν υπέρ της Ρωσίας, για παράδειγμα. Έτσι. Μην ξεχνάμε την απαγόρευση των ρωσικών μέσων, τα οποία είναι μεγίστη παραβίαση της ελευθερίας του τύπου στην Ευρώπη. Δεν είναι πλέον αυτό δημοκρατία, για παράδειγμα, με το επιχείρημα ότι κάνει προπαγάνδα. Προφανώς κάνει προπαγάνδα, όπως κάνει προπαγάνδα βεβαίως και τα υπόλοιπα μέσα. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο αυτό. Και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν η κατάσταση επιδεινώνεται και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στη Γερμανία οι δημοσιογράφοι δέχονται επίθεση από το AFD, για παράδειγμα. Στην Τουρκία γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Στη Βουλγαρία η διαφθορά είναι τεράστια. Έχουν γίνει και δολοφονίες δημοσιογράφων. Σωστά. Για τη Ρωσία επίσης να μην συζητήσουμε τις δολοφονίες των δημοσιογράφων, τις συλλήψεις οι οποίες έχουν γίνει. Γενικότερα λοιπόν μπαίνουμε σε έναν κόσμο που τα δημοκρατικά δικαιώματα, μες τα οποία είναι και το δικαίωμα της ελεύθερης πληροφόρησης, διαρκώς περιστέλλονται και περιορίζονται. Και το χειρότερο δεν είναι ότι αυτό το επιδιώκουν κάποιοι από την εκτελεστική εξουσία ή που θέλουν να μπουν στην εκτελεστική εξουσία, είναι πολλοί και εκ των πολιτών που το επιδοκιμάζουν αυτόν και είναι κυρίως αυτό και είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι δεν ασχολούνται με την πολιτική. Και αυτοί που δεν ασχολούνται με την πολιτική δεν δίνουν μεγάλη σημασία στα δημοκρατικά δικαιώματα όπως την παρακολούθηση, τη αλλίωση των αποτελεσμάτων, γιατί τους ενδιαφέρει κυρίως τι γίνεται στην τσέπη τους και στη δουλειά τους και στο σπίτι τους. Μάλιστα. Εγώ θα έβαζα και τις τυποκτόνες αγωγές, ιδίως εκφοβιστικές, τα ΣΛΑΠ, που έχουν γίνει η καθημερινή αγχώνη. Είναι ένα θέμα. Κοιτάξτε, πρόσφατα ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, ο Mapping Media Freedom, δημοσίευσε μια αρνητική, είναι δεν ξέρω πια, στη αρνητική έκθεση για την Ελλάδα, και το πρώτο θέμα το οποίο θίγει είναι ακριβώς τα ΣΛΑΠ, όταν ήμουν στην Πράγα το Δεκέμβριο, όπου πέρασε, όπου είχε μια διεθνή συνάντηση οργανώσει το IPI, το International Press Institute, στο οποίο μίλησε και η κυρία Γιούροβα, και είχα και την ευκαιρία να της θέσω και κάποια ερώτηση που αφορούσε την Ελλάδα. Το θέμα το οποίο κυριάρχησε ήταν τα ΣΛΑΠ. Και μάλιστα η κυρία Γιούροβα τότε, θυμάμαι, είπε πως στην καινούρια δράση η οποία εγκαινιάστηκε για το Media Freedom, για την ελευθερία των μέσων που εγκαινιάστηκε από τις αρχές Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη, κεντρική θέση έχουν λοιπόν αυτού του είδους η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στις χώρες μέλη, ώστε να μην μπορούν να διώκονται με αυτή την ευκολία που συμβαίνει σήμερα οι δημοσιογράφοι. Πολλά παιδεία. Είναι σαφές αυτό που είπατε εισαγωγικά όμως, κύριε Πλιέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Συνέχεια.